Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που εντάχθηκα στην οικογένεια του Βασιλέα Καταφανών. Από εκεί και πέρα θέλουμε το καλύτερο και προσωπικά και ομαδικά. Να πετύχουμε εννοείται τους στόχους της ομάδας που είναι πρωταθλητισμός και κάθε Κυριακή να μπαίνουμε στο γήπεδο για την νίκη. Μια κουβέντα για την απόφασή σου να φύγεις από τη Θύελλα Ραφίνας, ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, και να φύγεις εκτός στην Αχιλλέα που αγωνίζεται στην ΑΕ. Μετά από κουβέντα και με τον πρόεδρο της ομάδας και με τον προπονητή, οι οποίοι μου παρουσίασαν το project της ομάδας, το οποίο το βρήκα ικανοποιητικό, ίσως αντάξιο, ίσως και καλύτερο από πολλές ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής. Και αυτό ήταν και ο λόγος που πίστηκα να ενταχθώ στην ομάδα. Πιστεύεις ότι θα βοηθήσει με την εμπειρία σου από τα παιχνίδια που έχεις παίξει και στη ΓΑΜΑ Εθνική εδώ στον Αχιλλέα? Θέλω να πιστεύω ότι ό,τι μπορώ να δώσω, κάθε Κυριακή στο γήπεδο δίνω το 110%. Οπότε με όποιες αυτές τις ικανότητες που έχω, να προσπαθήσω να δίνω το καλύτερο στην ομάδα για την νίκη. Και μια κουβέντα για το επίπεδο του πρωταθλήματος τη νέα σεζόν, πώς το βλέπεις? Έχει βελτιωθεί? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανααγωνιστεί σε τοπικό επίπεδο και δει στην Εψανά, αλλά από κάποιες κινήσεις που βλέπω από κάποιες άλλες ομάδες, βλέπω ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός, τουλάχιστον για τις ψηλές θέσεις βαθμολογίας, τις οποίες βλέπει και η δικιά μας ομάδα. Και σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, αλλά άμα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Και ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο του Αχιλλέα Καταφανών. Δεδομένων και των συνδυνικών τώρα και της κατάστασης, ελπίζουμε όταν είναι εφικτό να μπορούν να μας βοηθήσουν με την παρουσία τους εντός και εκτός έδρας για να δίνουμε κάθε φορά τον καλύτερό μας σε αυτό και για αυτούς.